Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές του Δημοτικού. Τα παιδιά, αφού ξαναγήθηκαν στους χώρους της βιβλιοθήκης, πήραν μέρος στην πράσινη δράση, που σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών για το περιβάλλον και τη φύση, αλλά και την ενημέρωση για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τα προστατεύσουμε. Με τον συνάδελφο τον Γιώργο Πιστάλκα έχουμε οργανώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 5 Ιουνίου, που αφορά μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που πραγματοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές σχετικά με τα πολύ σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, να σκεφτούν οι ίδιοι μαθητές λύσεις στο πρόβλημα ενέργειας, να συζητήσουμε για τις κύριες αιτίες της κλιματικής αλλαγής και μέσα από διάφορες δραστηριότητες και κυρίως το βιβλιογραφικό υλικό, δηλαδή τα βιβλία της βιβλιοθήκης, να γίνει μια μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτά τα προβλήματα και να καταλάβουμε όλοι ότι η λύση σε αυτά τα προβλήματα είναι στο χέρι μας, είναι στο χέρι των παιδιών, κυρίως και πρώτα απ' όλα στο χέρι των παιδιών. Θα διαρκέσει ολόκληρη την εβδομάδα, δηλαδή μέχρι 9 Ιουνίου. Σήμερα είναι το πρώτο σχολείο και είναι προγραμματισμένη άλλη μια επίσκεψη για την Παρασκευή, αλλά ακόμα είμαστε σε αναμονή τηλεφωνημάτων και επικοινωνίας. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 1972 για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το θέμα της φετινής ημέρας είναι η επανασύνδεση των ανθρώπων με τη φύση. Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα κάλεσμα να βγούμε έξω, να δούμε πόσο κοντά είμαστε στη φύση και να την αισθανθούμε, ώστε να εμπεδώσουμε και την ανάγκη προστασίας της. Σε αυτό το πλαίσιο, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μια πρωτοβουλία των ειδικών συνεργατών της βιβλιοθήκης, που θα διαρκέσει έως και τις 9 Ιουνίου, ανοιχτή προς όλα τα σχολεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος. Συγκεκριμένη εικόνα με το έδαφος, να το δούμε λίγο πώς είναι. Το βλέπετε, παιδιά, πώς είναι. Τι λείπει, τι λείπει σε αυτό το έδαφος, μπορείτε να καταλάβετε, τι λείπει και λέτε. Χώμα βλέπω τι έχει. Για πες μου. Το νερό, πολύ σωστά, παιδιά, λείπει το νερό. Και πώς εξαφανίζεται το νερό, μπορείτε να φανταστείτε πώς εξαφανίζεται το νερό. Όσα σχολεία θέλουν μπορούν να δώσουν τα τηλέφωνα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, να επικοινωνήσουν, να ζητήσουν ή εμένα ή τον συνάδελφο για να κλείσουμε κάποιο ραντεβού για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσο εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται. Είναι με πρωτοβουλία εδώ της Βιβλιοθήκης, έπειτα φυσικά από συζήτηση με την κυρία Μακρύ και η διάρκεια του είναι περίπου μία μισή ώρα. Ανάλογα δηλαδή, γιατί υπάρχει και η συζήτηση με το πόσο θα εξελιχθεί με βάση τα ενδιαφέροντα και των μαθητών.